και σε αυτή την κλιμάκωση που καταγράφεται και στις διπλωματικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, με αφορμή ακριβώς αυτές τις κύβερνο επιθέσεις, με την Αναλένα Μπέρμποκ και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να μιλούν για επιθετική συμπεριφορά της Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς πρόκειται, όπως λένε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, υπήρξαν κυβερνοεπιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, τις οποίες το Βερολίνο αποδίδει στην ομάδα Art 28 πρακτόρων της Μόσχας κατευθείαν από το Κρεμλίνο. Στόχος, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, δηλαδή ένας θεσμός της δημοκρατίας, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η Airbus, η εταιρεία που κατασκευάζει τα αεροσκάφη. Τώρα, το Βερολίνο λέει ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η ομάδα Art 28 πρακτόρων της Μόσχας. Πρόκειται, λέει η Μπέρμποκ, για ρωσική επιθετική πολεμική σε όλα τα επίπεδα. Δεχόμαστε, λέει, επίθεση σε όλα τα επίπεδα από τη Μόσχα και κινδυνεύει η ελευθερία μας και η δημοκρατία του δυτικού κόσμου. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Τέρμα, λέει το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα ψέματα. Από εδώ και πέρα, όπως λέει και το Σπίκελ, καθεστώτα όπως του Πούτιν, αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική μόνο ανακοίνωση. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά την απόδοση, λέει, της κυβερνοεπίθεσης στην Art 28, η Γερμανία ανακάλεσε το γερμανό πρέσβη από τη Ρωσία πίσω στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις. Οι ενέργειες της Ρωσίας κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας και των θεσμών της που την υποστηρίζουν είναι πολλές, πολύ σοβαρές και δεν ευταθούν. Τι σημαίνει αυτό, για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές. Είμαστε ένα βήμα πριν τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Σύμφωνα με το Σπίγκελ, η Γερμανία είναι αποφασισμένη την επόμενη φορά που η Ρωσία θα διαπράξει μία, όπως τη λένε, υπεριαλιστική φασιστική επίθεση, θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις. Δηλαδή, θα κλείσει την πρεσβεία στη Μόσχα και θα στείλει πίσω στη Ρωσία όλους τους διπλωμάτες που είναι στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει τέλος, ένα βήμα πριν από πόλεμο, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Βαλασόπουλε.